Χρειάζεται. Πώς το βλέπετε αυτό δηλαδή? Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα ένα σχολείο στο οποίο πλεονάζει το εκπαιδευτικό προσωπικό και έχουμε δίπλα ένα άλλο σχολείο που έχει κενά. Δεν θέλουν, λέει, να μετακινηθούν διότι έχουν οργανική θέση. Εάν έτσι υπερασπιζόμαστε την οργανική θέση, έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος, γιατί τα σχολεία υπάρχουν για να υπηρετούν και οι δημόσιες υπηρεσίες, το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες. Και δεν μπορεί να υπερασπίζουμε αυτή την άρνηση οποιασδήποτε αλλαγής και οποιασδήποτε μεταρρύθμισης. Το ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, κύριε Χρυσοτάκη, που έχουν περάσει όλη τους την καριέρα, είτε σε κανένα γραφείο, σε καμία βιβλιοθήκη, σε κανένα γραφείο βουλευτή, να κολλάνε γραμματόσημα. Να κολλάνε γραμματόσημα για τα επιχείρημα των βουλευτών. Κάποιο τα έκανε. Συγγνώμη, επισήμω. Δεν θα πείτε τίποτα, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει τη σκέψη. Η κυρία Ρεπούση που μίλησε για την παιδεία, όποιο και να ήταν, και θα μου επιτρέψετε αυτό ω στρατιωτικό να το πω, ο χειρότερο εκπαιδευτικός που πέρασε ποτέ από την παιδεία έκανε απείρως μικρότερη ζημιά από ό,τι έχει κάνει η κυρία Ρεπούση με τη συνάθρηση στη Σμύρνη. Πάλι τα ίδια. Και αυτή την καραμέλα. Πρώτα έπρεπε να φύγετε εσείς και μετά ο τελευταίος υπάλληλος. Να σας πω κάτι. Είστε γραφικός. Όχι, εσείς είστε γραφικός. Είστε γραφικός. Είστε ενάντια στο επιχείρημα. Πρώτοι έπρεπε να έχετε φύγει εσείς. Δεν έχετε. Δεν τα βγάζω. Δεν τα βάζω. Εσείς κάτσε και το κριτήριο. Εσείς δεν μιλάτε τώρα για την κυρία Ρεπούση. Παρακαλώ. Ο τελευταίος τεμπέλης δάσκαλος δεν έχει κάνει τέτοια ζημιά στην ψυχή του ελληνικού έθνους που έχει κάνει η κυρία Ρεπούση. Είμαστε λίγο εκτός θέματος τώρα. Καθόλου. Να σας πω κάτι. Πρώτα έπρεπε να φύγει η κυρία Ρεπούση που κάνει σύγκριση στους... Από πού να φύγω, κύριε, από το σπίτι σας? Από το σπίτι σας θα φύγω. Από το σπίτι σας θα φύγω. Δεν καταλαβαίνω. Είστε γραφικός. Δεν έχετε κανένα επιχείρημα. Κανένα επιχείρημα. Είστε γραφικός. Γραφικά είναι αυτά που λέτε εσείς και είναι και προδοτικά. Γιατί δεν ξέρετε τι λέω. Εγώ λέω είναι αυτά που ακούει ο άλλος, όχι αυτά που λέτε εσείς. Εντάξει, ότι λέω. Έτσι. Εσείς είστε γραφικός και είστε κολλημένος σε μια ιστορία χωρίς επιχειρήματα. Θα μιλάτε με σεβασμό. Όχι, εγώ έχω θάψει 15 συμμαθητάς μου. Μην με ακουμπάτε. 15 συμμαθητάς. Δεν τολμώ να ακουμπήσω ανθρώπους που βρίζουν το έθνος. Κύριε Νταβρή, δεν μπορεί να τη λέτε προδότρα και να σας κάνει. Να κάνει κριτική η κυρία Ρεπούση στον τελευταίο δάσκαλο που πρέπει να φύγει ενώ πυροβόλησε ο κοινό. Από την άλλη μεριά τη λέτε προδότρα και μετά τους λέτε μιλάμε με σεβασμό. Ουσίας. Παρακαλώ. Αυτός κάνει ζημιά στο δημόσιο. Όχι, δεν είναι κομματική τύφλωση. Παρακαλώ, κύριε Καρύδη. Να σας πω, θα το κάνουμε εδώ τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Νταβρή, με συγχωρείτε. Έχετε άδικο. Θα το απαντήσω ως ιστορικό. Με συγχωρείτε, έχετε άδικο. Τι λέτε προδότρα και μετά τους λέτε μιλάμε με σεβασμό. Δεν γίνεται έτσι. Με ποιο? Δεν γίνεται έτσι. Δεν σέβεται αυτούς που σκοτωθήκαν εκεί. Δεν σέβεται όλους αυτούς που γράψαν για τη Σμύρνη. Δεν σέβεται όλους αυτούς που γύσαν το αίμα τους. Και κάνει κριτική η κυρία Ρεπούση για τον τελευταίο δάσκαλο που πρέπει να φύγει με ρυθμούς αξιοπρέπειας. Με κλείσετε, γιατί πάντα έχετε να φύγει. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, κύριε Νταβρή, 4.000 καθηγητές οι οποίοι ποτέ δεν έχουν μπει στην τάξη διότι έχουν δηλώσει ψυχική ασθένεια, πρόβλημα κτλ. Έχουν κάνει λιγότερη ζημιά. Έχουν κάνει λιγότερη ζημιά. Επειδή έγραψε η κυρία Ρεπούση για τη Σμύρνη, αυτοί πρέπει να μείνουν μέσα πληρώνοντας. Όχι, βέβαια. Αλλά πρώτα πρέπει να φύγει η κυρία Ρεπούση. Από την κυρία Ρεπούση δεν είναι διορισμένη. Δεν είναι διορισμένη. Λοιπόν, παρακαλώ. Και αυτοί που κάνουν πορνογραφία στα ίντερνετ και στους μαθητές. Ο κύριος Σταυρίς. Ένα λεπτό. Ο κύριος δείχνει. Παρακαλώ, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να υπάρχουν ανάμεσα στους ανεξάρτητους Έλληνες και στη Χρυσή Αυγή τελικά. Αυτό δείχνει κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Σταυρίς, κυρία Ρεπούση, έχει υποστηρίξει το ελληνικό έθνος στο Αιγαίο. Εσείς υποστηρίζετε την Τουρκία. Εγώ υποστηρίζω καλύτερα το ελληνικό έθνος από ό,τι εσείς. Από ό,τι εσείς το υποστηρίζω καλύτερα. Υπάρχουν στρατιωτικοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη χώρα στο Αιγαίο. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι υποδέαστεροι. Όχι, δεν σημαίνει όμως ότι έγινε, στη Σμύρνη σύναξη. Δεν συζητούμε αυτό τώρα. Δεν συζητούμε. Και κανένας δάσκαλος δεν έχει κάνει τέτοια ζημιά στις ψυχές των παιδιών. Όσο κυρία Ρεπούση. Εσείς δεν ξέρετε τι λέω. Μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρετε, δεν έχετε διαβάσει ούτε μία γραμμή. Παρακαλώ. Πολλά έχω διαβάσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ να τελειώσει αυτή η ζήτηση. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι αυτό. Κύριε Νταβρή, έχουμε και εμείς παιδιά. Δεν έχετε μόνο εσείς. Σαφώς. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχει κάνει ζημιά στα παιδιά. Δηλαδή, γιατί πώς θα γίνει? Δεν είναι θέσπατο αυτό που λέτε εσείς. Έχετε δικαίωμα να το έχετε. Αλλά δεν μπορεί τώρα να συζητάμε άλλο θέμα για να λέμε προδότες και λιγότερο πατριώτες και περισσότερο πατριώτες. Δεν γίνεται. Δεν το τιμά τον κύριο Νταβρή. Δεν γίνεται.
γίνεται. Και με εκπλήσετε γιατί συζητάμε τόσο καιρό εδώ με μεγάλο επίπεδο. Τώρα ξαφνικά θα αρχίσουμε προδότη, ξεπροδότη. Εγώ δεν είπα αυτή τη λέξη. Την είπα. Είπα ότι δεν μπορεί να ασκεί κριτική η κυρία Ρεπούση σε ένα δάσκαλο που όσο τεμπέλης και να ήτανε, που πρέπει να φύγει για να αξιολογηθεί αν ήτανε, η κυρία Ρεπούση, η οποία όταν ήτανε εντεταγμένο υψηλόβαθμο στέλεχος για να εισηγείται για την παιδεία, η ζημιά που έχει κάνει με τις τοποθετήσεις της ήτανε πολλαπλασίως εκατομμυρίως περισσότερα από ό,τι ήταν αυτό. Έχετε μια κριτική που μπορεί να είναι σεβαστή. Αλλά σαν πολιτικός σας λέει κάτι άλλο τώρα. Μπορείτε εσείς να γυρίσετε πίσω και να λέτε φύγε εσύ πρώτα. Συγχωρείτε, εγώ αυτή την άποψη που είπα, αυτή εξέφρασα. Και όπως είπα και πριν, πρώτα πρέπει να φύγει ο υπάλληλος ή ο υπουργός που έχει κάνει ο κ. Γιακουμάτος. Γιατί δεν πήγαν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Και στη συνέχεια ο χρόνος έχω το λόγο. Ο αρχηγός έχει κάνει υπουργός. Με διακόψατε. Ο αρχηγός έχει κάνει υπουργός. Δεν τα λες όμως αυτά. Κύριε Γιακουμάτο, ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ο κύριος είναι σαφές ότι δεν έχει επιχειρήματα. Αναμασάει μια ιστορία την οποία δεν την ξέρει. Δεν έχει διαβάσει ούτε μια λέξη από τα βιβλία μου. Και βγαίνει εδώ στη τηλεόραση γιατί προφανώς εξυπηρετεί. Για να μιλήσετε γι' αυτό δεν πρέπει στοιχειοδός να τα διαβάσετε. Έχω διαβάσει. Δεν είχατε διαβάσει τίποτα, κύριε. Δεν είχατε διαβάσει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απορώ αν έχετε. Όχι, δεν θέλω να σας στείλω τίποτα. Πριν μιλήσετε, επειδή είστε πολιτικός και εκλέγεστε από τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να μιλάτε με επιχειρήματα. Δεν σας στείλανε εδώ για να βγάζετε κορώνες. Δεν έβγαλα κορώνες. Κορώνες κάνει. Αυτό κάνετε. Εθνικιστικές κορώνες και χωρίς επιχειρήματα. Εδώ να μας πείτε μα δεν ξέρετε. Παρακαλώ. Εγώ πάντως, επειδή υποτίθεται ότι παίζουμε και ένα ρόλο εδώ ως οικοδεσπότες, λέω ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και σας λέω επίσης, κύριε Νταβρή, ότι η Αρβελέρ, παραδείγματος χάρη, έχει πει πολύ πιο προχωρημένα πράγματα από αυτά που έχει πει η κυρία Ρεπούση. Δεν ξέρω αν είναι προχωρημένα. Λοιπόν, δεν γίνεται κάθε ένας που έχει μια άλλη άποψη για την ιστορία να τον λέμε προδότη. Υπάρχει πλέον αβυσαλαία διαφορά. Το αντεθνικό εσείς, κύριε Οικονομέα, το λέτε προχωρημένο. Κοιτάξτε, το αντεθνικό το λέτε εσείς. Έτσι. Αυτό που λέτε εσείς, αντιλαμβάνεστε εσείς ως αντεθνικό, δεν σημαίνει ότι είναι και αντεθνικό. Υπάρχει και άλλη άποψη ότι είναι αντεθνικό να λέγονται ψέματα. Εγώ και να διδάσκονται τα παιδιά ψέματα. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Η προσωπική σας άποψη είναι ότι έγινε σύναξη. Η προσωπική μου άποψη είναι. Αλλά προσωπική. Εγώ βλέπω ένα τίτλο ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, λέει, κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τη νέα συμφωνία με την Τρόικα. Και ακούω άλλα πράγματα και δεν μπορώ να συμμετέχω, αλλά έκανα μια άλλη συζήτηση. Θα έλεγα και εγώ μια άποψη. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ολοκληρώστε, γιατί χάσαμε τον χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.